Λοιπόν, ήταν ένα μεσημέρι, είχε τελειώσει η εκπομπή που κάναμε τότε τρεις στον αέρα στην κρατική τηλεόραση 1 μαζί με την Σεμίνα Διγενή και τον Γιώργο τον Παπαδάκη. Μπαίνει λοιπόν μια νέα κοπελιά με ένα δίσκο στο χέρι, χτυπάει την πόρτα, μπαίνει μέσα, λέει «Σας παρακαλώ, μπορώ να σας πω κάτι, να μας πείτε». Είμαι μια τραγουδίστρια, έχω έρθει από την Κύπρο και θα ήθελα... Το είπα αυτό το αξάν. Αυτό το αξάν το είπα. Και θα ήθελα να ακούσετε το δίσκο και αν νομίζετε ότι έχει ενδιαφέρον να κάναμε κάτι για το γεγονός ότι υπάρχει μια καλλιτέχνη η οποία κλπ. Θεώρησα ότι είναι, και το θεωρώ ακόμα, ότι είναι ό,τι ενδυμότερο έχω ακούσει στη δημοσιογραφία. Δεν χρειάστηκε να μεσολαβήσει παραγωγός, γνωστός, θείος, ξάδερφος τα λοιπά. Ήρθε μόνη της, ακούσαμε το δίσκο και τότε μου φαίνεται, Αλέξια, ότι κάναμε και την πρώτη παρουσίαση ίσως στην ελληνική τηλεόραση. Στο σπίτι με μια συνέντευξη τα λοιπά. Είχαμε επιλέξει, είχαμε κουβεντιάσει λοιπόν, είχαμε δει μερικά νέα παιδιά. Ένα από αυτά που διακρίθηκαν στη συνέχεια ήταν και Αλέξια. Καλή σου μέρα, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, ευχαριστώ που με δεχτήκατε και απολογούμε δημοσίως κιόλα στον αέρα. Γιατί... Την πρώτη φορά βρέθηκα στην Παιανία. Δεν πειράζει, αυτά είναι ανθρώπινα. Δεν γίνονται αυτά καλά. Σ' άρεσε η Παιανία. Ωραία. Και το καφεδάκι με εκεί περίμενα. Απαρηγόρητη εγώ που σα έστησα. Χιλιά συγγνώμη. Όχι, μα δει στην ουσία δεν μα έστησε. Και πρέπει να πούμε ότι έφυγε από το σπίτι σου το οποίο είναι κάπου στο Καλαμάκι. Για να διανύσει μεγαλύτερη απόσταση. Μεγαλύτερη απόσταση είναι. Δεν πειράζει όμω, για εσά σκεφτόμουν. Εντάξει, όλα καλά, Αλέξια. Χαιρόμαστε που ήρθες με την ευκαιρία για την ιστορία. Ο συγκεκριμένος δίσκος, γεια σου Κωνσταντίνα, ο συγκεκριμένος δίσκος πρέπει να πουλήσει γύρω στα 150.000 κομμάτια. Εκείνος ο πρώτος της άγνωστης νεαρής κοπέλας από την Κύπρο, τα κορίτσια ξενυχτιάνε μόνα ίδιο δυο. Έτσι κάνω κι εγώ για να τα θυμηθούμε. Ναι, όμως να σου πω κάτι, αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου από το Γιάννης. Θα είσαι μοναδικό στον οποίο πήγα, γιατί είμαι τόσο ντροπαλή, ειλικρινά από τον χρόνο. Όχι, μέχρι σήμερα. Θεωρώ ντροπή να πάω να επιβάλλω στο άλλο την παρουσία μου και να δώσω το δίσκο με τον ακούσει. Οπότε αυτό που λες, κάτι θα ξέρεις, αλλά θα είσαι μοναδικός. Πώς και ο τελευταίος που το έκανα, φαντάζομαι. Δεν αυτό ήταν θέμα επιβολής. Έδωσα την εξήγηση ότι θεωρώ πως είναι πολύ έντιμο. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί ένας νέος άνθρωπος, ένα νέο παιδί που έχει κάτι να πει, που έχει κάτι να μας δείξει, θα πρέπει να ακολουθεί υπόγειες διαδρομές για να πλησιάσει ένα νέο άνθρωπο. Εγώ θυμάμαι και κάτι άλλο. Πολύ ωραίο. Θυμάμαι την Αλέξια μαζί με τον Κώστα. Μαζί με τον Κώστα το χαρτοδιπλωμένο. Στο εσείς τι λέτε, με τον Κώστα το Ριγόπουλο. Μόλις είχατε γυρίσει από το κολέγιο στην Αμερική και εμφανιστήκατε τα δυο σας ως πιτσιρίκια. Όχι, ο Κώστας ήταν εδώ. Ήταν εδώ, εσύ είχες γυρίσει από την Βοστόνη. Ναι. Όπου ο Μάγκης Αχλαδιώτης που είχε το στούντιο Σιέρα, στο οποίο δούλευε ο Κώστας, μου έλεγε: «Έχει ένα τραγούδι, έλα να το ακούσεις». Και έβαλε παραγωγούς και ο Κώστας, ξέρω, να γράφει μουσική για μένα, και ήρθα και πήγα από υπογραφή του συμβόλαιο, έγινε ο δίσκος. Πριν ακόμα μπει η τζίφρα, η περιβόητη. Βεβαίως, ναι, ήταν όλα έτοιμα. Και το εντυπωσιακό είναι ότι η Αλέξα δεν είναι απλά μια τραγουδίστρια. Έχει σπουδάσει μουσική, όπως γνωρίζω, και παίζει και κάποια όργανα. Έπαιζα πιάνο, τώρα έχω μελετήσει το πιάνο 3 χρόνια βέβαια, αλλά ναι. Σπουδάσαμε στην Αμερική μουσική έως τα 5 χρόνια. Αλλά εντάξει. Η πορεία στην Ελλάδα, στο χώρο σου, ήταν στρωμένη με άνθη ή ήταν όχι, μια δύσκολη φυσικά πρόκληση. Όχι, φυσικά όχι. Ξεκίνησα με καλές προδιαγραφές, με μεγάλη βοήθεια από φίλους, αλλά η συνέχεια ήταν πολύ δύσκολη, σίγουρα. Διότι και ακόμα να κάνω αυτό που θέλω να κάνω μουσικά. Θεώρησα ότι έπρεπε να ακολουθήσω την πεπατημένη, μάλλον τις συμβουλές των γύρω μου, προκειμένου να φτάσω, να καταφέρω κάτι στην καριέρα μου. Τελικά έκανα επιλογές που δεν με ευχαριστούσαν πάντα και να μην λήξω, αλλά φυσικά εντάξει, ο καιρός. Έχω αρκετό καιρό μπροστά μου. Ελπίζω να κάνω αυτό που θέλω. Μουσική θέλω να κάνω. Και βέβαια, εμείς δεν μπορούμε παρά να ευχηθούμε να υλοποιηθούν οι επιθυμίες όλων των νέων καλλιτεχνών ή δημιουργών. Εκείνο όμως το οποίο είναι εντυπωσιακό, έτσι απλά το λέω, είναι ότι με τον τελευταίο σου δίσκο έχεις μια εντελώς διαφορετική μουσική πρόταση από αυτήν με την οποία σε γνωρίσαμε στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι. Ναι, είναι κοντά στη μουσική που σπούδασα. Στην ανησυχία που είχα, ότι έψαχνα να βρω μουσική. Φυσικά δεν θα ήταν αρκετά πρόσφορο για αυτού του τη μουσική φέτος, κατά τα ψέματα. Πέραν τούτου, ήταν πολύ γνωστή αυτή η μουσική, την οποία σπούδασα. Έχει πάρα πολύ jazz μέσα, έγινε με καλούς μουσικούς, αρκετά προσεγμένη δουλειά, σε παραγωγή του Άκη Δελαπόρτα, του φίλου μου, του αγαπημένου. Μισό λεπτό. Δεν έχω διάφορα. Συγγνώμη για τις παρεμβάσεις, αλλά επειδή παρακολούθησα το πώς φτιάχτηκε αυτή η δουλειά, έστω και αν δεν τα ξέρεις, Αλέξια, εσύ και εγώ έχουμε ένα μυστικό δεσμό. Εγώ παρακολουθώ πολύ καλά τι κάνεις. Λοιπόν, αγαπώ, εγώ το ξέρω.
Μυστικό δεσμό, εντάξει. Λοιπόν, εγώ παρακολουθώ τι κάνεις. Θέλω λοιπόν να σας πω και διόρθωσέ με αν κάνω κάποιο λάθος, ότι μη ακολουθώντας την Πεπατημένη, η Αλέξια ηχογράφησε ένα κομμάτι αυτού του δίσκου με φυσικά όργανα, έτσι δεν είναι? Όλα. Όλα. Και όχι στην Ελλάδα. Στη Βουλγαρία, στη Σόφια. Ο λόγος. Ο λόγος, λοιπόν. Δεν ήταν γράψαμε ορισμένα κακεντρεχή, τέλο πάντων, ήταν πιο φθηνά. Μόνο τουλάχιστον, όχι, ήταν, γιατί ήταν από τον Αύγουστο την εποχή εκείνη. Η μουσική στην Ελλάδα, ή πιο πολύ δούλευαν, ή ξέρω εγώ, δούλευαν σε κέντρα, ή τουρνέ. Τουρνέ ακριβώς. Και έτσι αναγκαστικά έγινε την εποχή εκείνη σε 5 μέρες μέσα. Και τότε η μουσική εκεί διάβαζαν. Ήταν 40-50 άτομα ορχήστρα. Ήταν 50 άτομα ορχήστρα. Ήταν ο κύριο Καπνίση η επιθυμία και τη σεβαστήκαμε όλοι βεβαίως. Και ποιος πήγε στην Βουλγαρία και ο Βαλεντίνο Μπέικοφ, το πρώτο βιολί στην ΕΡΤ. Ένα υπέροχο βιολιστή. Το ξέρω, βέβαια. Ταλαντούχο, φοβερά. Βεβαίως. Συνεπές, νομίζω θα το θυμάται και ο Κώστας. Πήγε τα καλό σε όλα και μας περίμενε. Και έγινε εκεί η υπόθεση. Και η φωνή σου ηχογραφήθηκε εδώ. Στην Ελλάδα, ναι, ναι, ναι. Εδώ πάνω στον ήχο των οργάνων. Ακριβώς. Που κάνατε στην, ναι, 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 στη Βουλγαρία. Πώς δούλεψες με τους μουσικούς εκεί, ήσουνα, φυσικά και ήσουνα. Βεβαίως ήμουνα, ναι. Ήμουνα βέβαια στο κοντρόλ, αλλά ήμουνα συνέχεια στο κοντρόλ, Στην κονσόλα, στην πάνω κονσόλα του ήχου, μπράβο. Του ηχολήπτη. Με την εφράδια που σε διακρίνει. Με την εφράδια που με διακρίνει, Αλέξια. Λόγου. Εμείς αρχίσουμε... Μα και εσύ μιλάς γρήγορα. Αφού ορκίστηκες πριν αρχίσει η συνομιλία μας, θα μιλάω αργά, θα μιλάω αργά. Σταυρό μου και βοήθα με, Θεέ μου, να μην έχω τράκ και σήμερα. Όχι, όχι. Τα 5 χρόνια στην Ελλάδα. Να μάθω. Είσαι με φίλους. Εγώ δεν θα ξεχάσω μια συναδελφό τη, σπαλιά σε ένα κέντρο που δούλευε, που πέρασε από το καμερίνο. Μην μιλάς κυπριακά, τη λέει. Ψέματα. Και τη λέει, μάθε να μην μιλάς κυπριακά. Και τη λέει, και εσύ μάθε να μιλάς ελληνικά. Λέω, είναι φοβερά πράγματα. Απάντησα κιόλα. Ναι, Αλέξη, απάντησα. Ήμουν γιατί μόνο η αποκλήρωση. Εγώ ήμουνα στι δύο περιπτώσει. Λοιπόν, είδες τι γίνεται. Το είπα και αμαρτία δεν έχω. Όχι, με τη δεύτερη διαπίστωση που έκανες, επικυρώνεται η πρώτη δική μου, διότι ούτε αυτό θυμάται. Όχι, έχω πολύ καλή μνήμη στην πληροφορία. Λοιπόν, απλά οφείλεται στο τρακ. Πως ήμουν πιο σεμνή, νόμιζες τελικά, όχι. Όχι, αυτά είναι δείγματα σεμνότητας, δεν είναι αντίθετα.